Ο Νάσης δεν ήταν, ήταν και ο Νιάρχος, δεν ήταν μύθι τότε. Υπήρχαν βιομήχανοι που ήταν πολύ πιο γνωστοί, όπως ο Πίτσος, ο Βαγιονής, ο Σταυρόπουλος που είχε την Εσκιμό. Και τους έβλεπα όλους αυτούς χάλια. Γιατί όλοι οι πετυχημένοι τότε ήταν δυστυχισμένοι. Στο έχω πει αυτό ποτέ. Εγώ τους έβλεπα όλους αυτούς που ήταν πολύ δυστυχισμένοι. Η Κάλλας, ας πούμε, που ήταν τότε με τον Ωνάση και αυτά, ήταν συνέχεια σπίτι γιατί ερχόταν, η μαμά της ήταν συμμαθήτρια με τη γιαγιά μου. Από τη μεριά της μαμάς μου. Και αυτή όλο ερχόταν και έκλαιγε συνέχεια. Και σκέφτηκα, αν πετύχω. Γιατί αυτή δεν ήταν κάθε μέρα, ήταν επιτυχημένη. Θα είμαι σαν κι αυτούς. Θα έχω φάει όλη μου τη ζωή να πετύχω κάτι, αν το πετύχω, και θα είμαι χαλιά. Όχι, αγάπη μου, λέω. Θα κάνω ό,τι μου κάνει κέφι.